Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Direct. Είμαι η Στέλλα Τερζάκη. Πάμε να δούμε σε πολύ λίγο τι θα ακολουθήσει απόψε. Σύμπραξη επιστήμης και παράδοσης με ελπιδοφόρα αποτελέσματα και με γνώμονα την αναβίωση του μεγάλου φυσικού αιωλικού πάρκου στο οροπέδιο Λασιθίου με σημαντικά ωφέλη για την ίδια την κοινωνία. Την ώρα που η περιοχή βουλιάζει κυριολεκτικά από τα νερά λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων, Δήμος και ΤΕΗ παρουσίασαν τον ανεμόμυλο τρίτης γενιάς παντός καιρού που θα παράγει ενέργεια, έχοντας την εξωτερική μορφή του λασιθιώτικου ανεμόμυλου, αλλά σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Πώς ξεκίνησε η προσπάθεια και πώς αναμένεται η συνέχεια για το πιστό αυτό αντίγραφο του παραδοσιακού ανεμόμυλου του οροπεδίου, το οποίο θα παράγει ενέργεια και με δυνατότητα άντλησης νερού μέσω τοποθέτησης ηλεκτρικής αντλίας. Πώς το εργαστήριο αιωλικής ενέργειας του ΤΕΗ Κρήτης κατάφερε να δώσει σάρκα και οστά στο πρωτότυπο αυτό εγχείρημα, έπειτα από χρόνια ερευνών, καταλήγοντας πλέον σε ένα ιδιαίτερα ελκυστικό βιομηχανικό προϊόν. Ποιες οι προσδοκίες για την περιοχή αφότου οι ανεμόμυλοι νέας γενιάς λάβουν θέση? Πώς φαίνεται άκρος εφικτός ο στόχος στο οροπέδιο να καλύψει μελλοντικά τις ανάγκες του σε ενέργεια και ταυτοχρόνως να μπορούν οι κάτοικοι να προχωρούν σε άντληση των υδάτων για τις αρδευτικές τους ανάγκες? Απόψε κοντά μας, Γιάννης Στεφανάκης, Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου. Δημήτρης Χριστάκης, καθηγητής ΤΕΗ Κρήτης. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή Direct και στην Κρήτη TV. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Είδαμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού μας με την υπογραφή της Γεωργίας Μακάκη και θα ήθελα να δούμε περισσότερες παραμέτρους για το τι ακολουθεί, ξεκινώντας λίγο με το πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Κύριε Στεφανάκη, να ξεκινήσω με εσάς. Πώς άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά αυτή η σύμπραξη ουσιαστικά αυτοδιοίκησης και ΤΕΗ, επιστήμης και παράδοσης? Πολύ σωστά το τοποθετείτε. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι κοντά στην έρευνα. Η έρευνα που αφορά το οροπέδιο Λασιθίου είναι στο ΤΕΗ, στο Εργαστήριο Αιωλικής Ενέργειας, όπου ο καθηγητής ο κ. Χριστάκης δέχτηκε το 2014 την πρότασή μας για να φτιάξουμε ένα ανεμόμυλο που θα παράγει ενέργεια, διατηρώντας όμως τα χαρακτηριστικά της εικόνας του παραδοσιακού αντλητικού ανεμόμυλου του οροπεδίου Λασιθίου, που κατασκευάστηκε τα τέλη του 1800. Αυτό το όραμα για την αποκατάσταση του αιωλικού πάρκου και της εικόνας σε πρώτη φάση, το σημαντικό είναι η εικόνα, να αποκατασταθεί η εικόνα, θα πρέπει να έχει ένα βιώσιμο χαρακτήρα για να μπορέσει να διατηρηθεί και στο μέλλον. Αυτή είναι η αρχή πάνω στην οποία δουλέψαμε και ο βιώσιμος χαρακτήρας είναι να παράγει ενέργεια. Και είναι μια τεράστια πρόκληση, αλλά πριν πάμε σε αυτό που νομίζω ότι η κοινωνία αγωνιά για το τι θα γίνει και πότε θα γίνει, θέλω να πάμε στον κύριο Χριστάκη για να μας πείτε, κύριε Χριστάκη, όταν ακούσατε αυτή την ιδέα και αυτή την πρόταση, πόσο μεγάλη ήταν η πρόκληση και για εσάς? Κοιτάξτε, η πρόκληση υπήρξε η αιτία που γύρισα στην Κρήτη και ασχολήθηκα με την ελληνική ενέργεια. Και ο λόγος είναι γιατί η εμπειρία του οροπεδίου είναι μια εμπειρία συνολική. Είναι μια εμπειρία που έχει να κάνει με την κοινωνία, με την τεχνολογία, με την εθνική μας ανεξαρτησία. Μπορεί να φαίνεται, ακούγονται πολύ βαριές αυτές οι κουβέντες, είναι όμως μια πραγματικότητα. Αυτό που με όθησε να ασχοληθώ με την αιωλική ενέργεια γενικά, γιατί ο κύριος όγκος της δουλειάς που είναι στο εργαστήριο έχει να κάνει με αιωλικά πάρκα και μεγάλα συστήματα. Ο λόγος που ασχολήθηκα και εγώ και πολλοί άλλοι, θα έλεγα 2 εκατοντάδες ανθρώπων που έχουν περάσει από το εργαστήριο, είναι το γεγονός ότι ένας λασιθιώτης, ο Μανώλης Παπαδάκης ως πρωτογούτης, κατάφερε, προσέξτε, σε καθεστώς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήταν φορολογούμενος πολίτης των Τούρκων. Ναι, ναι. Ο Μανώλης ο Παπαδάκης ο Σπιρτογκούτης κατάφερε με ένα τεχνολογικό θαύμα, το οποίο όσο το μελετούμε τόσο μας αποκαλύπτει τη μεγαλοσύνη των ανθρώπων της Κρήτης, κατάφερε με αυτό το οικονομικό θαύμα να σηκώσει την παραγωγή των αγροτών, να σηκώσει το πνευματικό επίπεδο των λασιθιωτών, το οποίο έχει καταγραφεί με πολλά ονόματα
διεθνώς και να αποδείξει ότι ένας λαός ο οποίος μπορεί να βλέπει σφαιρικά την ανάπτυξή του και όχι να είναι μαζόνια από γύρω-γύρω πράγματα, αυτός ο λαός μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Μας δείχνει το δρόμο, λέτε. Ακριβώς. Ένας λαός ο οποίος περιμένει να αγοράσει τα πάντα από γύρω-γύρω θα σβήσει. Είναι τόσο απλό. Ξέρετε, νομίζω αυτός ότι είναι χρέος μας λόγος... κοντά σας να πούμε δύο κουβέντες για αυτόν τον άνθρωπο. Ποιος ήταν ο Μανώλης Παπαδάκης? Ο Μανώλης Παπαδάκης ήταν σγόνος μιας οικογένειας του Λασιθιού, απλής οικογένειας. Πήγε στην Αθήνα σε κάποιον θείο του να σπουδάσει μαραγκός και γύρισε 16-17 χρονών νεαρός να κάνει το μαραγκό στο Λασίθι. Ήταν όμως ένα ανήσυχο πνεύμα. Και κατάφερε να φτιάξει πάρα πολλούς μήλους σε συνεργασία με τον Στεφανή και με πολλούς άλλους μαστόρους επάνω και να δώσει στους αγρότες ένα εργαλείο για να αυξήσουν την παραγωγή τους. Ο Μανώλης Παπαδάκης υπήρξε πολιτικός παράγοντας, πήγε στα Χανιά τότε στην τότε Βουλή, στη Γερουσία της Κρητικής Πολιτείας με 95% ψήφους και μετά πήγε και στην Μακεδονία να πολεμήσει για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος και επιχειρηματικά και τεχνικά και κοινωνικά και πολιτικά στάθηκε μεγάλος. Και έκανε άλματα σε εποχή που κανείς Ακριβώς. δεν περίμενε από το τι είχε πίσω του. Άρα, αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να διδάσκεται. Και αυτό που κάνουμε στο ΤΕΗ είναι να μεταφέρουμε στους μαθητές μας αυτό το πνεύμα. Και, μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, μέσα σε αυτό το πρόγραμμα εντάσσεται και ο μήλος αυτός, ο οποίος θα πρέπει να το υπογραμμίσω. Είναι ένας μήλος ο οποίος αναπτύχθηκε από τον καλό φίλο και μαθητή μου, τον Μάριο τον Χριστοδουλάκη. Εμείς στο εργαστήριο αγκαλιάσαμε αυτή την ιδέα, εγκαταστήσαμε τον πρώτο μήλο τον οποίο τον κατασκεύασε ο Μάριος ο Χριστοδουλάκης. Έχει μια εταιρεία, την B-Morse, και προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το επίτευγμα βιομηχανικό προϊόν. Και θέλω να μας πείτε στη συνέχεια πώς, για να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον κύριο Στεφανάκη. Θέλω λοιπόν, κύριε Στεφανάκη, να μου πείτε πώς όλα αυτά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να εκμεταλλευτείτε αυτή τη ζωντανή ιστορία του οροπεδίου Λασιθίου. Άρα, τώρα, πόσο πιο κοντά είμαστε στο να ζωντανεύσει αυτή η εικόνα που βλέπουμε πίσω μας με το οροπέδιο γεμάτο από ανεμομήλους, που μάλιστα θα έχουν σπουδαία ωφέλη για την κοινωνία. Ευελπιστείτε κάποια στιγμή να πετύχετε μηδενικό κόστο ενέργειας. Αυτονομία δηλαδή. Έχει ουτοπικό ακριβώς. Ακούγεται. Το σημαντικό, ναι, δεν είναι ουτοπικό. Το σημαντικό ήταν να λειτουργήσει η πρώτη μονάδα. Εφόσον λειτουργήσει η πρώτη μονάδα στο εργαστήριο ηλιακής ενέργειας του ΤΕΗ, έχει πιστοποιηθεί ο ανεμόμηλος, είναι πιστοποιημένος από την ομάδα του κυρίου Χριστάκη. Έχουμε παραγωγή ενέργειας, έχουμε διατήρηση της εικόνας. Είναι αυτό το οποίο θέλαμε, είναι το ιδανικό. Αυτή η μονάδα λοιπόν, εάν την πολλαπλασιάσουμε και την ανοίξουμε, τότε μπορούμε να επιτύχουμε την μηδενική κατανάλωση ενέργειας για το οροπέδιο Λασιθίου, που σημαίνει ότι ο στόχος μας είναι σε πρώτη φάση ο δημοτικός φωτισμός, τα δημοτικά κτίρια και στη συνέχεια και τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις να διατηρήσουν αυτονομία, 100% αυτονομία. Αυτό το συνδέουμε βέβαια και με το δημογραφικό και με την εγκατάλειψη της υπαίθρου που παρατηρείται σε πάρα πολλές περιοχές. Πολύ ορθά, γιατί είναι ένα τεράστιο κίνητρο. Είναι ένα τεράστιο κίνητρο. Πόσοι τέτοια ανεμόμηλοι θα χρειαστούν για να μπορεί να είναι υλοποιήσιμο έτσι, το εγχείρημα το δικό σας? Από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, θα μας το πει ο κ. Χριστάκης αυτό. Κοιτάξτε, το κόστος της κατασκευής των ανεμομήλων δεν είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να μας προβληματίζει, διότι οι χρηματοδοτήσεις θα προκύψουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη έχουμε δεσμεύσει στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση που μετέχει ο Δήμος Οροπεδίου Λαστείου μαζί με το Δήμο Ιεράπετας και Δήμο Αγίου Νικολάου. Ο Δήμος Οροπεδίου Λαστείου έχει δεσμεύσει 250.000 ευρώ για το αιωλικό πάρκο και 70.000 ευρώ για πιλωτικά προγράμματα για τους ανεμόμηλους. Συν την χρηματοδότηση από την περιφέρεια. Οπότε έχουμε ένα μπάτζετ γύρω στις 500.000 ευρώ για να ξεκινήσουμε. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό, και επειδή γίνεται και πολύ ντόρος τελευταία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κρήτη, είναι πολύ σημαντική η σύμπραξη της αυτοδιοίκησης
με την εκπαίδευση και γενικότερα. Το έχουμε δει πολλές φορές, γενικότερα. Mm-hmm, mm-hmm. Και μάλιστα στο οροπέδιο Λαστιού έχουμε επιλέξει και το χώρο που θα γίνει αυτή η δράση όλη, που θα φιλοξενήσει αυτή τη δραστηριότητα. Είναι το Καμπάνιο Ίδρυμα και είναι ένα ιστορικό κτίριο το οποίο έγινε το 1874. Μάλιστα, χτίστηκε με φιρμάνι. Το έχουμε το φιρμάνι, είναι στα γαλλικά. Mm. Και χτίστηκε το πρώτο πολυτεχνείο της Κρήτης. Κύριε Χριστάκη, τι ιδιαιτερότητες έχει αυτό το τελικό προϊόν και μπορούμε να το δούμε έτσι να έχει τα ίδια ωφέλη και σε άλλες περιοχές της Κρήτης ή και εκτός της Κρήτης? Ναι, αυτό δεν είναι... μπορεί μεν η μορφή του να προέρχεται από το οροπέδιο. Ο λόγος όμως που προέρχεται από εκεί δεν είναι τουριστικό... αισθητικός. Το κατανοούμε νομίζω. Είναι αυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το υπογραμμίσει κανείς. Η βέλτιστη λύση που μπορεί να δώσει κανείς για ένα χαμηλό αιωλικό δυναμικό, για περιοχές που είναι κατοικημένες. Δεν θα ήταν κάτι που θα το συνιστούσαμε να πάει να μπει στην κορφή ενός βουνού. Mm-hmm. Εκεί θα μπουν πιο ανθεκτικές και πιο διαφορετικές μηχανές. Όμως για κήπους, για σπίτια, για χώρους κατοικημένους είναι, θα έλεγα, μια ιδανική λύση. Ο στόχος μας είναι να μπορέσει να βρεθεί στα χέρια των χρηστών σε κουτί για να το συναρμολογήσουν οι ίδιοι. Όπως δηλαδή αγοράζουμε έπιπλα τα οποία τα συναρμολογούμε στο σπίτι μας, με τον ίδιο τρόπο να σχεδιαστεί τόσο απλά, που να μπορεί οποιοδήποτε να το συναρμολογήσει και να το συντηρήσει επίσης. Αυτό είναι ο στόχος πάνω στον οποίο δουλεύουμε. Φαντάζομαι, κύριε Χριστάκη, δεν είναι στο μυαλό σας ότι θα απαιτείτε για κάθε νοικοκυριό ένα τέτοιο ανεμόμυλος. Θα είναι για περισσότερα, κτίσματα. Η πνοή του ανέμου δεν διαλέγει το σπίτι του καθενός όποτε θέλει να μαγειρέψει. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν σε ένα δίκτυο, να μπουν σε δίκτυο. Είναι τα λεγόμενα έξυπνα δίκτυα. Ήξυπνα, δεν έχει ξεχυλήσει σήμερα. Όλα έξυπνα είναι. Αλλά τέλος πάντων τα smart grids, τα έξυπνα δίκτυα, είναι μια ιδέα που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 20 και πάνω χρόνια. Είναι μια καταπληκτική ιδέα η οποία έχει κερδίσει όλους τους ακαδημαϊκούς ερευνητές τα λοιπά. Όμως το οροπέδιο του Λασιθιού προσφέρει όλες εκείνες τις οικονομοτεχνικοκλιματολογικές συνθήκες για να γίνει ένα πανέξυπνο δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι θα έχουν τέτοιες μηχανές, θα άλληλο υποστηρίζονται. Ναι. Σήμερα το να μετράω πόση ενέργεια θα σας δίνω και πόση θα μου δίνετε είναι πάρα πολύ εύκολο. Τα ηλεκτρονικά είναι πάρα πολύ απλά. Στο κινητό τηλέφωνο θα μπορώ να ξέρω σε ποιον δίνω και από ποιον παίρνω. Οπότε το όλο εγχείρημα περιλαμβάνει μια κοινωνική βάση, περιλαμβάνει μια σειρά από καινοτομίες, οι οποίες είναι οικονομικά εφικτότατες, τεχνικά έχουν ελοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και μένει η πολιτική απόφαση για να προχωρήσουμε σε κάποιες πραγματικές εφαρμογές. Και εκεί τώρα νομίζω πρέπει να δούμε με τον κύριο Στεφανάκη τι επαφές, τι διεργασίες, τι είδους προετοιμασία είναι στα σκαριά από τη δική σας την πλευρά, προκειμένου να δούμε και την πολιτική να συνδράμει και χωρίς άλλες καθυστερήσεις, γιατί ακούγεται εξαιρετικά ενδιαφέρον. Καταρχήν, η πολιτική από πλευράς Δήμου Οροπεδίου Λαστίου έχει ήδη αποφασίσει από το 2015 που τέθηκε το θέμα των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αναφέρομαι στις τεράστιες ανεμογεννήτριες, οι οποίες θα γινόντουσαν με fast track στο Οροπέδιο Λαστιθίου. Είχαν οριοθετηθεί 74 ανεμογεννήτριες γύρω-γύρω στα βουνά. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι δεν επιθυμούμε αυτή την ανάπτυξη για την περιοχή μας και εμείς επιθυμούμε ένα άλλο μοντέλο, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά τον ανεμόμυλο που συζητάμε. Υπάρχει όμως το νομικό πλαίσιο, υπάρχει ο νόμος για τις ενεργειακές κοινότητες, όπου μπορεί μια κοινωνία να δημιουργήσει ένα καταστατικό και να πει ότι εμείς επιθυμούμε να είμαστε ενεργειακά ανεξάρτητοι και αυτόνομοι κατά το δυνατόν και να αναπτύξει από πίσω τεχνολογίες όπως είναι ο ανεμόμυλος στη συγκεκριμένη περίπτωση και να μπορέσουμε να έχουμε αυτάρκεια. Αυτό νομικά υπάρχει το πλαίσιο, ψηφίστηκε τώρα το 2018, έχει εκδοθεί το ΦΕΚ, οπότε μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Οι επαφές που έχουν γίνει είναι, καταρχήν να πούμε ότι έχουμε υποβάλει για την άλλη πολιτιστική κληρονομιά το αιωλικό πάρκο,
όπου δέχονται από την Διεύθυνση Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού την εξέλιξη του ανεμόμυλου από αντλητικό σε ενεργειακό, και μάλιστα ήταν και δική της πρόταση των ίδιων. Το κομμάτι των επαφών είναι και με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, ο οποίος αγκαλιάζει το εγχείρημα, και με τους αρμόδιους υπουργούς, αλλά και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Δραγασάκη, όπου το είχα παρουσιάσει εγώ ίδιος στο γραφείο του στην Αθήνα. Χρονικό πλαίσιο υπάρχει? Χρονικό πλαίσιο είναι η χρηματοδότηση που έχει εξασφαλίσει ο Δήμος και η Περιφέρεια. Και η πρότασή μας προς τον κύριο Χριστάκη και την ομάδα του είναι να ξεκινήσουμε άμεσα την κατασκευή των υπόλοιπων ανεμομήλων που θα τοποθετηθούν στο οροπέδιο, έστω και πιλωτικά, για να δούμε τη συμπεριφορά τους και να ξεκινήσουμε από κάποιες μονάδες που θα τις αναπτύσσουμε σιγά-σιγά. Σε όλο αυτό το εγχείρημα, σημαντικό ρόλο καλείται να παίξει η κοινωνία. Εάν η κοινωνία το αγκαλιάσει, που είμαι σίγουρος ότι θα το αγκαλιάσει, τότε θα μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά την αποκατάσταση του αιωλικού πάρκου, αλλά με βιώσιμο τρόπο, είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι κανείς δεν παραγνωρίζει επίπεδο Κρήτης ποιος είναι ο ρόλος πρωταγωνιστικός σε ό,τι αφορά την αιωλική ενέργεια στο οροπεδίο. Αλλά επειδή όλη αυτή η συζήτηση είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, φαντάζομαι, κύριε Χριστάκη, όσοι μας βλέπουν, θα υπάρχουν κοινωνίες και κοινότητες που θα αναρωτιούνται αν μπορούν να δουν στο μέλλον κάτι παρόμοιο προκειμένου να έχουν αυτά τα ωφέλη, δηλαδή την ενεργειακή αυτονομία. Μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει και σε άλλες περιοχές της Κρήτης? Κοιτάξτε, οποιοδήποτε προϊόν σήμερα, για να γίνει προσιτό στο πλατή κοινό, θα πρέπει να παράγεται σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Εάν κάποιος θέλει να φτιάξει μια τέτοια μηχανή, θα του κοστίσει πάρα πολύ. Δεν θα έχει δίπλα του ανθρώπους να τη συντηρήσουν ανταλλακτικά, οπότε θα τα παρατήσει. Για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Και αυτή την ελπίδα μας δίνει εδώ ο Δήμαρχος και όσοι άλλοι έχουν, που με χαρά μου άκουσα προηγουμένως και εγώ ότι υπάρχουν και άλλοι. Εάν υπάρξει ένα ξεκίνημα με τη βοήθεια της πολιτείας, θα πέσει το κόστος, και αυτό έχει γίνει με ό,τι με τα πάντα. Η Ελλάδα με τα χρήματα του ελληνικού λαού κατάφερε να ρίξει το κόστος των φωτοβολταϊκών. Τα φωτοβολταϊκά ξεκίνησαν με 6.000 το κιλοβάτ και τώρα είναι κάτω από το 1.000 το κιλοβάτ. Γιατί ο φορολογούμενος Έλληνας χρηματοδότησε την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση των μήλων στο Λασίθι, δεν ξέρω αν η ελληνική τεχνολογία θα τύχει της τύχης της γερμανικής, της κινέζικης ή τα λοιπά τεχνολογιών. Είναι μια καθαρά πολιτική απόφαση, την οποία περιμένουμε τους πολιτικούς να δώσουν ένα δείγμα γραφής. Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν δώσει τέτοια δείγματα. Όχι, δυστυχώς. Έτσι, τα οικονομικά αποτελέσματα των φωτοβολταϊκών ήταν ένα παράδειγμα στο οποίο πολλά δισεκατομμύρια επενδύθηκαν για μια τεχνολογία η οποία δεν έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα. Η μήλη αυτή θα έχουν τεράστια προστιθέμενη αξία εδώ, γιατί το 90% του τελικού προϊόντος έχει προστιθέμενη αξία εδώ. Μας δείχνει παράδοση το δρόμο, νομίζω. Αυτό ακριβώς. Τα είπατε όλα στην έναρξη και θα συμφωνούσα απόλυτα μαζί σας. Αγοράζουμε σίδερα και πανιά και φτιάχνουμε ανεμογεννήτριες. Αυτό θα αφήσει ένα τεράστιο απόθεμα, όχι μόνο χρημάτων, αλλά και πολιτισμού. Γιατί ο μάστορας που ξέρει να δουλεύει το σίδερο, ξέρει να παίζει και λίρα. Αυτά πάνε μαζί. Έχετε δίκιο. Οπότε, αν οι πολιτικοί μας έχουν εμπιστοσύνη στους Έλληνες μαστόρους να φτιάξουν για τους Έλληνες αγρότες μήλους, ας δείξουν το δείγμα γραφής τους. Έτσι, θα πρέπει να το πω και αυτό. Ο Σπυρτοκούτης που δημιούργησε το μήλο αυτόν, όντας πολίτης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατάφερε να κάνει το θαύμα που βλέπουμε εδώ πέρα. Και με αυτό το θαύμα κατάφερε να πάρει και τα όπλα και να πολεμήσει και να ελευθερωθεί η Κρήτη. Φωτεινά παραδείγματα. Εμείς σήμερα θα πρέπει να δώσουμε τα δείγματα γραφής μας.
Εσείς κάνετε μια προσπάθεια που νομίζω ότι πρέπει να ακολουθηθεί και να υπάρξουν και συμπαραστάτες πολλοί προκειμένου να ανοίξει, να διευρυνθεί. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Στεφανάκη, θέλω να κλείσουμε με εσάς. Φαντάζομαι ότι ήδη οι δημότες σας κάνουν ερωτήματα σχετικά με αυτό. Το ενδιαφέρον πρέπει να είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο. Ήδη έρχονται για να υποβάλουν κάποιο μορφής αίτημα, χωρίς να έχει ανοίξει κάποια διαδικασία ακόμα. Θα κουμπίσω εκεί που σταμάτησε ο κ. Χριστάκης. Θα πρέπει η πολιτεία επιτέλους να κοιτάξει το κομμάτι του πολιτισμού στην Ελλάδα. Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο τα γλέντια, τα τραγούδια. Όλα αυτά είναι ωραία, αλλά επί της ουσίας θα πρέπει να αφήσουμε κάτι πίσω. Και αυτό που προτείνουμε είναι και βιώσιμο και αν μη τι άλλο είναι κομμάτι απόλυτα δεμένο με τον πολιτισμό της Ελλάδας. Γιατί και η απάντησή μας, αυτό το ξανατονίζω, του Δημοτικού Συμβουλίου στις ανεμογεννήτριες ήταν ότι εμείς έχουμε δικό μας μοντέλο, δεν θέλουμε 74 θηρία, θέλουμε 4.000 δικούς μας ανεμόμυλους. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι δώσαμε το στίγμα και εδώ θα είμαστε, κύριε Στεφανάκη, κύριε Χριστάκη, μέσα από την Crete TV. Μακάρι να καταγράφουμε άμεσα ραγδαίες εξελίξεις πάνω στον ανεμόμυλο αυτό. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Καλό σας βράδυ.